Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών στις οποίες παρουσιάζουμε τις αποστολικές περικοπές που ακούγονται στις μεγάλες γιορτές του έτους, φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον αγαπητό μου φίλο Γιάννη Χασιώτη. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, αγαπητέ Απόστολε, ότι πάλι συναντηθήκαμε να παρουσιάσουμε αποστολικές περικοπές που η Εκκλησία μας τις διαβάζει στις γιορτές των Αγίων. Ευχαριστώ και το κανάλι που μας φιλοξενεί απόψε και τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο κανάλι. Ευχαριστώ ακόμα και τους αγαπητούς τηλεθεατές που θα μας παρακολουθήσουν. Είμαστε στην περίοδο του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Η πρώτη όμως είναι 29 Αυγούστου, ναι, λίγο πιο μπροστά, που είναι η μέρα, ναι, που η Εκκλησία μας... 29 Αυγούστου, αποκεφάλιση του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 13ο κεφάλαιο Πράξεως των Αποστόλων, στίχη 25 έως 32. Ως διεπλήρω ο Ιωάννης των Δρόμων έλεγε, τι να με υπονοείτε είναι, ούκ είμαι εγώ, αλλά δου έρχεται με τεμέ, ούκ είμαι άξιος το επώδυμα των βοδών αυτού λύση. Άνδρες αδερφοί, ή γένος Αβραάμ, και εν μη φοβούμουν το Θεόν, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απιστάλλει. Εγάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και άρχοντες αυτών, αγνοήσαντες και τα σφωνάς των προφητών τάς κατά πάν Σάββατον, αναγισκομένας κρίνοντες επλήρωσαν. Και με δεμή αιτία θανάτου ευρώντες, ητήσαντο Πιλάτων ερθήν αυτών. Ως δε τέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθολώντες από το μνημείο, από το ξύλο, έθεκαν εις μνημείο. Ο δε Θεός η γραφτών εκ νεκρών, ως όφθε επί ημέρας πλοίος της σε αναβάσει αυτού από της Γαλλίας εις Ιερουσαλήμ, ήταν εις εσύ μάρτυρες αυτού προς το λαόν. Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελία γενωμένην, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε της τέκνης αυτών ημίν αναστήσας Ιησούν. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους μαθητάς του βρίσκονται στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Την ημέρα του Σαββάτου πήγα στην συναγωγή και άκουγαν αναγνώσματα του νόμου και των προφητών. Μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέσταν οι αρχισυνάγωγοι προς τους Αποστόλους και είπαν, άντρας αδερφοί, αν έχετε λόγο παρηγορίας να κηρύξετε στο λαόν, κηρύξετε. Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, άπλωσε το χέρι, έκανε νεύμα και είπε, άντρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι του Θεόν ακούσατε. Ο Θεός το λαό του Ισραήλ εδιάλεξε τους πατέρας ημών Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ και το λαό του αφού τον οδήγησε στην Αίγυπτον και με τα βροχίων ως υψηλού τον εξήγαγε από την Αίγυπτο στην ερήμο του Σινά. Και εκεί στην ερήμο του Σινά επί 40 χρόνια ετροποφόρεσε ο Θεός το λαό του. Έπειτα τον οδήγησε στην γη Χανάν και αφού εξελόθρευσε 7 έθνη στη γη Χανάν έθωσε διακλήρους στας 12 φεράς του Ισραήλ την γη Χαναάν. Έπειτα, επί 450 χρόνια έδωσε κριτάς και έκρινε τον λαόν με τον νόμο, μέχρι τα σημέρας του προφήτου Σαμουήλ. Εκείνοι όμως ζήτησαν από το Θεό να τους δώσει βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, ιόν Κις από την φυλήν του Βενιαμίν, ο οποίος βασίλευσε 40 χρόνια. Και αφού μετέστησε τη βασιλεία από τον Ισραήλ, την έδωσε στον διπλανό του Δαβίδ και έδωσε μαρτυρία ο Θεός για τον Δαβίδ και είπε, βρήκα Δαβίδ, το λιόν του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου που θα κάνει όλα τα προστάματά μου. Έτσι ο Θεός από τους απογόνους του Δαβίδ απέστειλε στον Ισραήλ σωτηρία, δηλαδή απέστειλε ο Θεός το λιόν του, τον Ιησούν Χριστόν έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε από τους απογόνους του Δαβίδ.
Το δεύτερο που θέλω να πω, ύστερα ο Παύλος αναφέρει για το βάπτισμα του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου και λέγει ότι παρουσιάστηκε ο πρόδρομος, ο βαπτιστής Ιωάννης και κήρυξε βάπτισμα μετανοίας σε ολόκληρο το λαό του Ισραήλ. Και όταν επρόκειτο να τελειώσει τον δρόμο του, την υπηρεσία του, ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη του λαού, «Ποιον νομίζετε ότι είμαι εγώ? Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά έρχεται ύστερα μετά από μένα, ο οποίος εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να δέσω τα κουρδόνια από τα υποδήματά του, από τα παπούτσια του». Και το τρίτο που θέλω να πω, αφού ο Απόστολος Παύλος εξήγησε όλα αυτά, τώρα αρχίζει και κηρύττει τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και λέγει, «Άνδρες αδελφοί, απόγονοι του Αβραάμ, σε εσάς απεστάλλει αυτή η σωτηρία του Θεού, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Όλοι που κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα και οι άρχοντες τον αγνόησαν, δεν τον πίστευσαν, τον απέρριψαν. Και όλες οι προφητείες που διάβαζαν κάθε Σάββατο στις συναγωγές που ήταν για αυτόν εκπληρώθηκαν. Και επειδή δεν βρήκαν καμία αιτία θανάτου, τον παρέδωσαν στον Πιλάτο και τον σταύρωσε πάνω στο ξύλο του σταυρού. Αφού εκπληρώθηκαν όλες αυτές οι προφητείες που ήταν για αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλα στον τάφο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε τη τρίτη μέρα και εφανερώθηκε μετά την Αναστασή του εις εκείνους, δηλαδή στους μαθητάς που είχε διαλέξει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του και τον ακολούθησαν από την Γαλαία μέχρι στα Ιεροσόλυμα. Και είναι αυτοπτεμάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και έφαγε ο Χριστός μαζί τους, ήπιε μετά την Ανάστασή του. Και τώρα, άντρες αδελφοί, και εμείς κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, που απέστειλε ο Θεός για να σώσει την ανθρωπότητα. Και τέλος, ο Παύλος αναφέρει προφητείες από τον νόμο, από τους ψαλμούς και από τους προφήτες που εκπληρώνται εις το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Να προσθέσω μόνον ότι επειδή πολλοί σύγχρονοί μας μιλούν με περιφρονητικό τρόπο για την Παλαιά Διαθήκη και όχι μόνον άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία αλλά ακόμη και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, καλό είναι να τονίσουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων κατά το αντίστοιχο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, αλλά είναι θεόπνευστο με βάση το πιστεύω μας βιβλίο, το οποίο επικυρώνεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επικυρώνει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι, επαναλαμβάνω, είναι βιβλίο στο οποίο βλέπουμε το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη εορτή. 1η Σεπτεμβρίου είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την 1η Τιμόθεων Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 7. Παρακαλούν πρώτον πάντων πίστε, δύσεις, προσευχάς, εντεύξεις ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρημο και ησύχο δύο διάγμε εν πάση ευσεβία και συμνότητη. Τούτο γα καλόν και αποδεικτόν ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού. Ως πάντας ανθρώπος θέλει σωθήνει και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνει. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως έδωκεν αυτόν δίλητρον υπέρ πάντων των μαρτύριων και ρίση δίης. Ιησού ετέθεν εγώ κήρυξ και Απόστολος. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι διδάσκαλος ενών εν πίστη και αληθεία. Εδώ θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, ο Παύλος μας διδάσκει εδώ για να προσευχόμαστε. Και θέλει να πει ο Παύλος να μην προσευχόσαστε μόνο για την γυναίκα σας, για τον άντρα σας, για τα παιδιά σας, συγγενείς και φίλους, αλλά να προσευχείτε για όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα
να προσευχηθείτε, λέγει ο Παύλος, για τους βασιλείς και άρχοντας του λαού, ώστε να κυβερνήσουν καλά το λαό και να έχουμε ησυχία και ασφάλεια εδώ στη γη. Το δεύτερο που θέλω να πω, να προσευχηθείτε, λέγει ο Παύλος, ότι αυτό είναι το καλό και ευάρεστο ενώπιον του σωτήρου μας Θεού, ότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, κανείς να μαχαιθεί. Όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν και να έρθουν εις επίγνωσιν αληθείας, να ονομνήσουν το λόγο Του. Ότι πράγματι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γι' αυτό απέστειλε τον αιών Του, τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη, από Θεός έγινε άνθρωπος, με ένα σκοπό, να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι βλέπουμε στα τέσσερα Ευαγγέλια που εξιστορούν την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέπουμε και ότι ο Χριστός με κάθε τρόπο προσπαθεί, με κάθε τρόπο να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, να τους επιστρέψει κοντά στο Θεό για να σωθούν. Και βλέπουμε ότι και με παραβολές και με συναστροφές ο Χριστός προσπαθεί να πλησιάσει όλους τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, με παραβολές. Στο 15ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων, εκεί ο Χριστός μιλάει για τρεις παραβολές. Για το χαμένο πρόβατο, για τη χαμένη δραχμή και το ασό του Υιού. Γιατί είπεν αυτές τις τρεις παραβολές? Μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής. Λέγει: «Ίσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνες και η αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διεγόγησαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής». Επλησίαζαν, λέγει ο Ευαγγελιστής, το Χριστό όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και άκουγαν τη δασκαλία του. Και ο Χριστός τους δεχότανε και έτρωγε και έπαινε μαζί τους. Εν τω μεταξύ όμως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εμουρμούριζαν και έλεγαν ότι να, αυτός δέχεται τους τελώνας και τους αμαρτωλούς και τρώγει μαζί τους. Και για να δείξει ο Χριστός ποιος ήταν ο σκοπός, ότι από ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι ήθελε να σώσει την ανθρωπότητα, γι' αυτό είπε αυτές τις τρεις παραβολές. Με συναστροφές μπορούσα να αναφέρω πολλές περικοπές, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δια τούτο θα αναφέρω μόνο δύο. Στο 19ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στίχη 1-10, εκεί είναι η συνάντηση του Χριστού με τον Ζαχαίο. Ο Χριστός πήγαινε για τα Ιερουσαλήμα και πέρασε από την Ιεριχώ, και επειδή ήθελε να ξεκουραστεί και να φάγει, δεν πήγε όμως ο Χριστός να ξεκουραστεί και να φάγει στο σπίτι του υπουργού, ούτε στο σπίτι του βουλευτού, ούτε στο σπίτι του νομάρχου, ούτε στο σπίτι του δημάρχου, αλλά πήγε στο σπίτι ενός μεγάλου αμαρτωλού ανθρώπου, στον Ζαχαίο. Εκεί πήγε να ξεκουραστεί και να φάγει μαζί του και να μιλήσει για τα προβλήματά του. Και όταν τα πλήθη του λαού κατηγορούσαν και τον Ζαχαίο και τον Χριστό, η απάντηση του Χριστού ήταν: «Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός». Η δεύτερη περικοπή είναι στο 1ο κεφάλαιο κατά Μανθαίον, στίχη 9-13. Ο Ευαγγελιστής έκανε ένα τραπέζι να φάγει ο Χριστός μαζί με τους μαθητάς του. Είχε καλέσει στο τραπέζι τελώνες και αμαρτωλούς. Ήταν και μερικοί Φαρισαίοι. Όταν όμως οι Φαρισαίοι είδαν ότι ο Χριστός κάνει συναστροφή με τους τελώνες και αμαρτωλούς και τρώγει μαζί τους, έλεγαν στους μαθητάς: «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς: «Ο χρειάν έχους είναι σύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλλον θέρω και ουθυσία. Ο γαρίστον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλείς μετάνοια». Ο Χριστός τους έλεγε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό,
υγιείς άνθρωποι, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε, τους λέγει, να διαβάσετε στον προφήτη Οσιέ, που λέγει: αγάπη θέλω και όχι θυσία. Έτσι κι εγώ ήρθα στον κόσμο ως και να σώσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός που ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ο Παύλος εδώ λέγει ότι ο Θεός ως πάντας ανθρώπους θέλει σωτήνει και εις επίγνωσιν αληθείας αυτήν. Και το τρίτο που θέλω να πω, αφού μας διδάσκει να προσευχόμαστε όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους, έπειτα μας δίνει τον δρόμο σε ποιον πρέπει να προσευχόμαστε. Και λέγει: ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος, θυσίασε τον εαυτόν του για μας. Ότι πράγματι μόνον ο Χριστός είναι μεσίτης και είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, δεν έγινε άγγελος, καθώς παρατηρεί ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο Εβραίους επιστολή 16-18 στίχος, λέγει: ου γαρδίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφελε κατά πάντα της αδερφής σου ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γένεται και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεόν, εις το ελάσκεσθε της αμαρτίας του λαού. Εν ο γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσει. Ο Παύλος λέγει ότι βεβαίως ο Χριστός δεν έγινε άγγελος, διότι δεν ήρθε να βοηθήσει και να σώσει τους αγγέλους, αλλά έγινε άνθρωπος, διότι ήρθε να βοηθήσει και να σώσει τους απογόνους του Αβραάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό έπρεπε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος σαν εμάς, όμοιος με εμάς, ώστε να είναι πιστός αρχιερεύς για να προσφέρει θυσία στον Θεό, για να εξαλείψει τα αμαρτίας του λαού. Γι' αυτό, ενώ ο ίδιος ο Χριστός δοκιμάστηκε, πειράστηκε, είναι δυνατός για να βοηθήσει όλους αυτούς που δοκιμάζονται. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει την ανθρωπότητα και είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και καθώς αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στο τέταρτο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων 12 στίχο, εκεί ο Πέτρος μιλάει στο συνέδριο και ανάμεσα στα άλλα είπε και τους εξής λόγους για τον Χριστό: και ουκ έστιν εν άλλο ουδεν η σωτηρία ουδε γαρ όνομα έτρων εστιν υπό των ουρανών εις το παροθήν εις το σωθήν εμάς. Δεν υπάρχει, λέγει, άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό σε ολόκληρη τη γη για να μπορεί να μας βοηθήσει παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός είναι σε θέση να είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Χριστός στο 15ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5 στίχο λέγει εκεί: ότι χωρίς εμού μου δίναστε πίνω δεν. Χωρίς εμένα τίποτε δεν μπορείτε να κάνετε. Γι' αυτό ας παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και περνούμε στην επόμενη γιορτή που είναι 2 Σεπτεμβρίου, είναι Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως και Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος. Ναι, ναι. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την δεύτερη Κορυθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο στίχη 21 και δεύτερο κεφάλαιο έως 4 στίχους. Ο δε βεβαιώνει μας συν ημίν εις Χριστόν και η Χρίστας ημάς Θεός. Ο και σφραγισάμενης μας και δούς τον αραβώνα το πνεύματος εν τας καρδίες εγώ. Λοιπόν, εγώ δε μάρτυρα το Θεόν επικαλούμε επί την εμή ψυχήν ότι φιδόμενος ημών
οκέτη ή των σκόρθων. Οπότε κυριεύομαι μόνο τη πίσω, αλλά συνεργή εσμέν τη χαράσιμο. Τη γαρπίστη εστίκατη. Έκνα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν ερθίν, εν λύπη ερθίν προ εμά. Ιγάρα. Ιγάρα, εγώ λοιπόν εμά και τι σε στην ο εφαίνομαι, ή μη ο λοιπόμενο εξαιμό. Και έγραψα εμήν αυτό τούτο, να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέρι. Πεπεθώ επί πάντα σημάς ότι μη χαρά πάντων ημί σε στέ. Εκγάρ πολλής λύψος και της συνοικής καρδίας έγραψε εμήν. Ούχε να λυπαθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτη ειν έχω περισσότερος εις ημάς. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Παύλος γράφει εδώ στη Δευτέρα Κορινθίους επιστολή και λέγει «Απεφάσισα πάλι να έρθω σε εσάς, όχι να σας κρίνω και να σας καταδικάσω, διότι αν θα σας κρίνω εγώ και θα σας καταδικάσω και θα σας προσφέρω λύπη, ποιος είναι αυτός που θα μου δώσει χαρά, παρά μόνο εσείς». Γιατί ο Παύλος εδώ αναφέρει αυτούς τους λόγους, αλλά ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και ίδρυσε την Εκκλησία. Προτού όμως στέλνει και γράφει την πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους, μέσα στην Εκκλησία της Κορινθού έγινε ένα μεγάλο αμάρτημα. Κάποιος μέλος της Εκκλησίας αμάρτησε με τη γυναίκα του πατέρα του, με τη μητριά του. Γι' αυτό όταν έγραψε την πρώτη του επιστολή κρίνει και καταδικάσει αυτόν τον άνθρωπο και γράφει στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής «Όλους ακούετε εν ημίν πορνεία και τι αυτή πορνεία ή της ουδέ εν της έθνης ονομάζεται ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχει και εμείς πεφυσιωμένεστε και όχι μάλλον πεθύσατε ή να εξαρτεί και μέσω μόνο το έργο τούτο ο πίστη. Εγώ μεγά ως απόν το σώμα παρόν δε το πρέματι ή δικέκρικα ως παρόν τον ούτο τούτο κατεργασάμενο. Εν το ονόματι του Κυρίου μόνης του Χριστού συναχθέν το εμόν και του εμού πνεύματος συν τη δυνάμη του Κυρίου μόνης του Χριστού παραδούνε το τούτο το σατανά εις όλεθρον της σαρκός είναι το πνεύμα σωθεί εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού ου καλόν το κάφημα ημών ου πήδατε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημή. Ακούγεται λέει ο Παύλος μέσα στην εκκλησία πορνεία και τέτοια πορνεία που ούτε στους ειδωλάτρες δεν ακούγεται ώστε κάποιος από εσάς να μαρτάνει με την μητέρα, με τη γυναίκα του πατέρα του, με τη μητριά του. Και εσείς αντί να λυπηθείτε και να τον βγάλετε έξω της εκκλησίας αυτών των άνθρωπων, το έχετε για καμάρι. Εγώ λέγει ο Παύλος, με το σώμα είμαι απόν σε εσάς, με το πνεύμα μου όμως είμαι παρόν και τα γνωρίζω όλα και κρίνω και καταδικάζω αυτόν τον άνθρωπο. Δια τούτο σας παρακαλώ. Δια το ονόματος του Κύριου μας Ιησού Χριστού να μαζευτείτε όλοι και το δικό μου πνεύμα συν τη δυνάμη του Κύριου μας Ιησού Χριστού να βγάλετε έξω της εκκλησίας αυτών των άνθρωπων ώστε από τη μια μεριά να μην σκανδαλίζει την εκκλησία και από την άλλη μεριά να δείχνει μετάνοια, να μετανοήσει ώστε η ψυχή του να σωθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού. Δεν είναι καλό το κάφημά σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμει όλο το φύραμα ζυμώνει. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο στη συνέχεια γράφει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έγραψα εμείνε την πιστοί επιστολή στην αμίγνηση πόρνης. Κι ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλέον έκτες ή άρπαξεν οι ειδωλάτρες επί οφειλείται άρα εκ του κόσμου εξεθήν. Νίδε έγραψα μη στην αμίγνηση εάν της αδερφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλέον έκτες ή ειδωλάτρες
ή λίδρος ή μέθυσος ή άρπαξ, τότε ούτω με δέσιν εστίν. Τι γάρμι και τους εξοκρίνει. Σας έγραψε, λέγει ο Παύλος, να μην κάνετε συναστροφή με πόρνους. Και δεν εννοώ τους πόρνους ολοκλήρου του κόσμου, επειδή έπρεπε να σηκωθείτε να φύγετε από τον κόσμο και να πάτε να κρυφτείτε στα βουνά. Όχι, λέγει. Τώρα σας γράφω, αν κάποιος αδερφός, ονομαζόμενος, πιστός, χριστιανός, μέλος της Εκκλησίας, έχει ένα από αυτά τα κακά που ανέφερα, τότε με τέτοιος ο τρόπος, ούτε συναστροφή να κάνετε, ούτε να τρώγετε μαζί τους. Και το καταδικάζω και τον κρίνω αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αυτούς που είναι έξω της Εκκλησίας, θα τους κρίνει ο Θεός και όχι εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό εδώ γράφει, δεν ήρθα, δεν θέλω να έρθω με σκοπό να σας κρίνω και να σας καταδικάσω. Να προσθέσω εδώ για χάρη των τηλεθεατών ότι η Κόρινθος ήταν μια πόλη εμπορική, πολυπληθής, με πλούτο και κάθε μεγαλόπολη έχει και μεγάλη διαφθορά. Όμως θα ήθελα, Γιάννη, να θυμίσουμε το τι είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Παύλο για την Κόρινθο, ότι εδώ θα μείνεις πολύ γιατί έχει... Είναι πολλής λαός. Πολλής λαός. Και έμεινε πολύ στην Κόρινθο. Ναι. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που ήταν το κέντρο της φιλοσοφίας, στην οποία όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι συγκινήθηκαν από το λόγο του Αποστόλου Παύλου και επέστρεψαν στην Εκκλησία. Γι' αυτό και προς τους Αθηναίους δεν έχουμε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ενώ προς τους Κορινθίους που θεωρούνταν διεφθαρμένοι, έχουμε δύο επιστολές. Αυτά συνήθως δεν τα προσέχουμε και δεν τα εκτιμούμε, νομίζοντας ότι μόνο τα σαρκικά είναι αμαρτήματα, ενώ ο Χριστός Κύριος καταδίκασε την υπερηφάνεια και την αλαζονία. Και οι Αθηναίοι ξεπερνούσαν κατά πολύ στην υπερηφάνεια τους Κορίνθιους, οι οποίοι ήταν εμπορευόμενοι, πλούσιοι αλλά και διεφθαρμένοι. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη γιορτή, η οποία είναι 14 Σεπτεμβρίου, είναι ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την 1η Κορινθίους Επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 18 έως 24. Ο λόγος γάρο του Σταυρού της μεν απολεμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης μη δύναμη στο εστί. Γέγραπτε γάρ απολό τη σοφία των σοφών και τη σύνηση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, οχι εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγινε ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκης είναι ο Θεός, δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και Έλληνες σοφία ζητούσιν. Εμείς δε κηρύσουμε Χριστόν εσταυρωμένον, οι Ιουδαίες με σκάνδαλον έλυσι δε μορίαν. Αυτής δε της κριτής οι Ιουδαίες δε και έλυσι Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος κάνει μια διάκριση εδώ μεταξύ πιστών και απίστων. Και λέγει ότι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις εκείνους, τους απίστους που δεν έχουν πίστη, δεν πιστεύουν και δεν θα σωθούν, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι μορία, ψέμα και παραμύθι. Και είναι για αυτούς μορία, ψέμα και παραμύθι, διότι δεν πιστεύουν ότι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, από Θεός έγινε άνθρωπος, ήρθε εδώ στη γη, θυσίασε τον εαυτόν του για να σώσει τον κόσμο. Δεν πιστεύουν στα θαύματα και στην διδασκαλία του Χριστού. Δεν πιστεύουν στο σταυρικό θάνατο και στην ταφήν του Χριστού. Δεν πιστεύουν στην Ανάστασή Του, στις εφανίσεις και στην Ανάληψή Του.
επιστεύουν ακόμα ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν πιστεύουν στα δόγματα και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό σε αυτούς που δεν πιστεύουν, που θα χαθούν εν τη μέρα της κρίσεως αν δεν θα μετανοήσουν, σε αυτούς ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι μορία, ψέμα και παραμύθι. Αντίθετα λέγει ο Παύλος, σε εμάς τους πιστούς που πιστεύουμε ότι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος, θυσίασε τον εαυτόν του για μας, πιστεύουμε στα θαύματα, στη διδασκαλία του Χριστού, πιστεύουμε στο σταυρικό θάνατο, πιστεύουμε στην ταφή, στην Ανάστασή Του, στις εμφανίσεις και ανάληψή Του στον ουρανό. Πιστεύουμε ακόμα ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε στα δόγματα και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως τα παραδίνει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό σε εμάς που πιστεύουμε, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι Χριστού Θεού δύναμης και Θεοσοφία. Έτσι, εδώ ο Παύλος κάνει διάκριση μεταξύ πιστών και απίστων. Το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος αναφέρει στη συνέχεια μια προφητεία από το 21ο κεφάλαιο του Ισαΐου, 14 στίχο, που λέγει: «Απολώ τη σοφία των σοφών και τη σύνηση των συνετώτσο θα τη απορρίψω». Πού είναι ο σοφός, λέει ο Παύλος, πού ο αγραμματεύς, πού ο ζητής του κόσμου τούτου? Δεν ημώρεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Επειδή λέγει: «Και οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο θαύμα». Να, παραδείγματος χάρη. Ο Χριστός κάθε μέρα έκανε θαύματα. Έβλεπαν τα θαύματά του, αλλά δεν τον πίστευαν. Γι' αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έλεγαν στον Χριστό: «Διδάσκαλε, θέλουμε από σου σημείο ειδήν. Θέλουμε να δούμε θαύμα από σένα», του έλεγαν. Έτσι, οι Ιουδαίοι, λέει ο Παύλος, ζητάν σημεία θαύματα. Οι εθνικοί ζητάνε σοφία. Εμείς, λέει ο Παύλος, κηρύττουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Εις μεν τους Ιουδαίους ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι σκάνδαλο, ειδέ τους εθνικούς είναι μορία. Εις εκείνους όμως, τους πιστούς, τους εκλεκτούς που πιστεύουν σε όλα που λέει η Αγία Γραφή, σε αυτούς, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε εθνικοί, εις αυτούς ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι Χριστού Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος κάνει διάκριση μεταξύ πιστών και απίστων. Και εδώ πρέπει να προσθέσω ότι ζούμε σε μια εποχή που εκ νέου εμφανίζεται ένας φιλοσοφικός λόγος που διατυμπανίζει ότι ο λόγος του Χριστού είναι ανοησίες και βλακίες που μόνο γέροι και γριές μπορούν να τον δεχθούν, καθώς η επιστήμη σήμερα προχώρησε τόσο πολύ ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε την ανάγκη να ανατρέξουμε στη διδασκαλία του Χριστού ή σε οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία. Επανήλθαμε δηλαδή σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη που επικρατούσε τότε όταν ο Απόστολος Παύλος έκανε τη διάκριση ανάμεσα στους πιστούς και τους άπιστους. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραξενευόμαστε, γιατί έχει πλεονάσει αυτή η αμφισβήτηση, η απόρριψη, ακόμη και η ειρωνία και η λιδωρία σε βάρος του Ευαγγελίου του Χριστού και του ίδιου του προσώπου του Χριστού. Μας ετοίμασε ο ίδιος ο Χριστός γι' αυτό, λέγοντάς μας μη φοβού το μικρόν πίμνιον, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είπε ότι εν της εσχάτης καιρής εστίσονται καιροί χαλυποί. Καιροί χαλυποί, και για τους ανθρώπους έσονται οι άνθρωποι φύλατοι, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσιμοι, γονεύσιν απαιθείς, αχάριστοι, ανόησοι, άστρογοι, άσποδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμερα, απειλάγατοι κλπ. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε
την βεβαιότητα ότι ο Χριστός δεν ήρθε να μας κηρύξει ότι ο δρόμος μας θα είναι εύκολος και ότι θα τον ακολουθήσουν οι πολλοί, αλλά απέναντίας οι θέλοντες ευσεβώς δίν διωχθήσονται. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε και ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε για μία ακόμη φορά τον αγαπητό μου φίλο Γιάννη Χασιώτη στη σειρά των εκπομπών στις οποίες παρουσιάζουμε τις αποστολικές περικοπές που ακούμε στους ναούς κατά τη διάρκεια των μεγάλων εορτών του έτους. Είμαστε τώρα σε ποια γιορτή, αγαπητέ Γιάννη? 23 Σεπτεμβρίου είναι σύλληψη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο Γαλάτας Επιστολή, στίχοι 22 έως 27. Γέγραπτε γάρ ότι Αβραάμ δύο ιούς έσχεν, ένα εκ της πηδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά μεν εκ της πηδίσκης κατά σάρκα γεγένεται, ο δε εκ της ελευθέρας δε της επαγγελίας. Άτινα εστί λιγουρούμενα, αύτε γάρ εσύ δύο διαθήκε, μία με αναπόρουσινα εις δουλείαν γενώσα, ήτης εστίν άγαρ. Το γάρ άγαρ συναγόρος εστίν τεραβία, σε στοιχή δε την ειν Ιερουσαλήμ δουλεύει δε με τα τέκνων αυτής. Δε αν ο Ιερουσαλήμ λευθέρα εστίν, ήτης εστίν μήτρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράθη τη στήρα, ιωτίκτωσα, ρίξον και βόησον, ιωκοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμων μάλλον, ή της ακούσης των άνδρα. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος γράφει εδώ και λέγει, είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, στην Παλιά Διαθήκη, ότι ο Αβραάμ είχε δύο υιούς. Ένας ήταν από την δούλη, από την Άγαρ, ο Ισμαήλ, και ο άλλος ήταν από την ελευθέρα, από τη Σάρα, ο Ισαάκ. Αλλά ο μεν υιός της Άγαρ γεννήθηκε με τον νόμο, φυσικό νόμο της σαρκός. Ο δε υιός της ελευθέρας, της Σάρας δηλαδή, γεννήθηκε με την υπόσχεση, με την επαγγελία του Θεού. Ο Θεός είχε προείπει στον Αβραάμ, καθώς διαβάζουμε στο 18ο κεφάλαιο Γέννησης, 10 στίχο, λέγει εκεί, ότι κατά το καιρόν τούτο λεύσουμε και έστε τη Σάρα υιός. Αυτές λέγει ο Απόστολος Παύλος σε δύο γυναίκες, παρουσιάζονται ως δύο διαθήκες. Η μία, την Άγαρ δηλαδή τη δούλη, παρουσιάζει την Παλιά Διαθήκη, ότι το Άγαρ συναόρος είναι στην Αραβία και εκεί στην Αραβία ο Θεός έδωσε τον νόμο του, δηλαδή την Παλιά Διαθήκη. Και ο νόμος προτού έρθει για την πίστη στον Χριστό ήταν παιδαγωγός, μας παιδαγωγούσε. Όπως, παραδείγματος χάρη, η Άγαρ ήταν δούλη και μοιάζει με την Παλιά Διαθήκη, έτσι ο νόμος μας ήταν παιδαγωγός μέχρι να έρθει η πίστη για τον Χριστό. Καθώς γράφει ο Παύλος το 3ο κεφάλαιο Γαλάτας από το 23 στίχο και καθεξής. Πρόδε του ερθήν την πίστη υπονόμων εφρορούμεθα συγκεκλεισμένη σε μέρους αν πίστη να αποκαλευθύνη. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ερθούς δε της πίστεως ουκέτι υπό παιδαγωγώνες μεν. Πάντας γαρ ιη Θεού εστέ δε της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρ εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεντίσαστε. Ουκ ένι ουδαίος, ουδέ έλε, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρση και θήλη. Πάντας γαρ εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, δε εμείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελία γνώμη. Έτσι, ο νόμος ήταν παιδαγωγός μέχρι να έρθει η πίστης, η Καινή Διαθήκη για τον Χριστό. Το δεύτερο που θέλω να πω, την δεύτερη γυναίκα δηλαδή, τη Σάρα, την παρουσιάζει με την Καινή Διαθήκη, με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή,
ή άνω Ιεροσαλήμ, η Εκκλησία. Και αναφέρει μια προφητεία από το 54 κεφάλαιο του Ισαΐας, στο πρώτο στίχο, που λέγει «Εφράθη τη στήρα, εσύ που δεν γέννησες. Φώναξε δυνατά, εσύ που δεν εκκυλοπώνησες, διότι είναι περισσότερα τα παιδιά της Ελευθέρας παρά της δούλης». Εδώ θέλω να πει ότι ο Θεός ήταν Θεός του Ισραήλ. Ένα έθνος ήταν, ένα κράτος ήταν το Ισραήλ που πίστευε στην Παλιά Θήκη. Τώρα όμως με την Ελευθέρα, με την Καινή Διαθήκη, από τους απογόνους του Αβραάμ, που δεν γεννήθηκε ο Ισάκ, ήρθε ο Χριστός και κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη, και ίδρυσε την Εκκλησία του. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι είναι περισσότερα τα παιδιά της Ελευθέρας, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι η Εκκλησία εδώ κάτω στη γη είναι στρατευωμένη και πάνω στον ουρανό είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Αλλά θέλω να δούμε τούτο, ότι την Εκκλησία δεν την επίησε κανένας άνθρωπος. Την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν την επίησαν την Εκκλησία, όπως λένε μερικοί άπιστοι, ότι την επίησαν την Εκκλησία οι πατριάρχοι, οι δεσποτάδες, οι παπάδες και οι μοναχοί. Όχι, την Εκκλησία την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά για να δούμε ότι πράγματι ο ίδιος ο Χριστός επίησε την Εκκλησία, ας πάρουμε μέσα 40 πράγματα. Στο πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, πρώτο κεφάλαιο Γέννηση, στην αρχή λέγει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη», επίησε λέγει. Στο τρίτο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 14 στίχο, για την Εκκλησία λέγει «Και επίησε 12 οι ναώσοι με ταυτό». Να. Όπως για τον ουρανό και για τη γη λέγει «επίησε», έτσι για την Εκκλησία λέγει «επίησε». Και επίησε 12 οι ναώσοι με ταυτό. Ο Χριστός στα Ευαγγέλια ως Θεός ονομάζεται Υιός του Θεού. Ως άνθρωπος ονομάζεται Υιός ανθρώπου. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλου 13-18 στίχους που λέγει εκεί «Μιλάει ο Χριστός σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός, και λέγει στους μαθητάς του, ποιον λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Και οι μαθητές του απαντάνε, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερμίας, και μερικοί άλλοι λένε ότι είσαι ένας από τους αρχαίους προφήτας. «Ναι», τους λέγει ο Χριστός, «τα πλήθη του λαού έχουν αυτές τις ιδέες για μένα. Εσείς όμως, εσείς που είσαστε κοντά μου, είδατε τα θαύματά μου, ακούσατε τη διδασκαλία μου, εσείς, ποιον λέτε ότι είμαι εγώ?» Και ο Πέτρος απαντά, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάριος η Σίμω Μαριωνά, ότι σάρξ κέμα, ο καπεκάλεψεύσει, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε σε λέω ότι εσύ Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, και πηλιάδω ο κατεσύσουν αυτής». Αποκριθείς ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος και ευτυχής είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, ότι αυτό δι σου το εφανέρωσε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς. Δια τούτο και εγώ σου λέγω, εσύ ο Πέτρος, και σε αυτή την ομολογία της πίστεως θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, και πηλιάδω δεν θα την καταντοπιάσω». Έτσι την Εκκλησία την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Και όσοι προσπαθούν να διώξουν την Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού θα μείνει στον αιώνα. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλεγε «Η Εκκλησία του Χριστού κλειονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται». Έτσι, όσοι επιχείρησαν και επιχειρούν να κατηγορήσουν την Εκκλησία, να διώξουν την Εκκλησία, να συκοφαντήσουν την Εκκλησία,
είτε εξωτερικά είναι αυτοί, είτε εσωτερικά, οι ίδιοι θα κατηγορηθούν, οι ίδιοι θα διωχθούν, οι ίδιοι θα συκοφαντηθούν, οι ίδιοι θα κολαστούν και οι ίδιοι θα ακούσουν εν τη μέρα της κρίσεως το Λόγο του Χριστού. Πορεύεστε επί μου, οι κατηραμένοι, οι στοπή του αιώνιων, του ετοιμασμένου, του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Μάλιστα. Και να προσθέσω εδώ για να λυθεί μια παρεξήγηση που πλανάται. Κάνοντας μια κακή ερμηνεία στην φράση «Συ Πέτρος και επιτάφτην την πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησία», οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστηρίζουν ότι στην πέτρα, δηλαδή στον Απόστολο Πέτρο οικοδομήθηκε η εκκλησία. Στην ενώ είναι η πέτρα της πίστεως, όπως λένε οι πατέρες της εκκλησίας όλοι. Αλλά δυστυχώς όταν δεν μας συμφέρει αγνοούμε τους πατέρες της εκκλησίας και βγάζουμε αυθαίρετες ερμηνείες του κειμένου της Καινής Διαθήκης και διαιωνίζονται κάποια σφάλματα μέχρι και σήμερα. Να περάσουμε στην επόμενη γιορτή. 26 Σεπτεμβρίου είναι Μετάστασης Ιωάννου του Θεολόγου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 4ο κεφάλαιο, στίχη 12 έως 19. Θεόν οδείς πόποτε τε θεέτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετυλωμένη στην εν ημίν. Εν τούτο γινώσκουμε ότι εν αυτό μένουμε και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδωκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ απέστρακε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι ο Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμε και πιστεύκαμε ότι την αγάπη είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπεστη και ομένουν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο τετελείωτη αγάπη με Θεόν. Η απαρεσία να έχουμε εν τη μέρα της κρίσεως ότι καθώς εκείνος εστί και εμείς εσμέν εν το κόσμο τούτο. Φόβο σου και στην τη αγάπη. Αλλά τι λέει αγάπη έξω βάλει το φόβο. Ότι ο φόβος κόλασεν έχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν ότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει εδώ και λέγει ότι τον αόρατο Θεό κανείς ποτέ δεν μπορεί να το δει με τα σωματικά του μάτια. Εάν όμως θα έχουμε αναμεταξύ μας αγάπη, τότε ο Θεός θα μείνει μέσα μας και η αγάπη Του θα είναι πλήρης σε μας. Το ίδιο γράφει και στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου Του, 18 στίχο. Θεόν οδύ σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, όν εις τον κόλπο του Πατρός Εκείνος εξεγήσατον. Το Θεό κανείς ποτέ δεν τον είδε. Μας τον εξήγησε όμως το Θεό ο μονογενής Υιός που ήταν στον κόλπο του Πατέρα Του και μας τον εξήγησε με το διάλογο που έκανε με την Σαμαρίτιδα. Έτσι βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου 24 στίχο λέγει εκεί στη Σαμαρίτιδα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δίπωση είναι. Έτσι, ο Θεός είναι πνεύμα. Και κανείς ποτέ δεν μπορεί να δει τον αόρατο Θεό με τα σωματικά του μάτια. Μπορούμε όμως να το δούμε το Θεό με τα πνευματικά μας μάτια, αν θα έχουμε ανάμεταξύ μας αγάπη. Καθώς εδώ στην περικοπή, στο 16 στίχο λέγει, ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι μπορούμε να δούμε τον αόρατο Θεό αν θα έχουμε αναμεταξύ μας αγάπη. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός στο 13ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων 34-35 στίχος λίγο προτού σταυρωθεί είπε στους μαθητάς του εντολήν και νυν δίδομαι εμήν ειν αγαπάτε αλλήλους καθώς αγάπησα εμάς ειν και εμείς αγαπάτε αλλήλους εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε εάν αγάπη έχετε να λύνει.
νέα, καινούργια εντολή σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας με τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Έτσι κι εσείς να αγαπάτε αναμεταξύ σας. Από τούτο τα γνωρίζουν οι έξω της Εκκλησίας άνθρωποι, ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, αν θα έχετε αναμεταξύ σας αγάπη. Έτσι μπορούμε να ειδούμε τον αόρατο Θεό με τα πνευματικά μας μάτια, αν θα έχουμε αναμεταξύ μας αγάπη. Και το δεύτερο που θέλω να πω, τελώνει εδώ η επιστολή με τους εξής λόγους. Εμείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος αγάπησε μας. Εμείς οι Απόστολοι, οι πιστοί, οι χριστιανοί, λέει ο Ευαγγελιστής, αγαπάμε τον Θεό, ότι ο Θεός πρώτον αγάπησε μας. Πώς μας αγάπησε ο Θεός? Να, μας αγάπησε ότι απέστειλε τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό, εδώ στη γη, τον δίκασε σε σταυρικό θάνατο για να σωθούν εμείς. Καθώς ο ίδιος ο Χριστός στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου 16 στίχο λέγει, ούτω τον γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού του μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύω σε αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνα. Έτσι, ο Θεός μας αγάπησε. Γι' αυτό και εμείς τον αγαπώμε, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και μας αγάπησε, διότι αντί να καταδικάσει μας ο Θεός τους αμαρτωλούς που είμαστε ένοχοι, εδίκασε τον Υιόν Του, όπως παραδείγματος χάρη εδίκασε τους ανθρώπους κατά τα σημέρας του Νόε και τους ανθρώπους κατά τα σημέρας του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμαρα, όπως εδίκασε αυτούς, έτσι έπρεπε να δικάσει μας. Αλλά δίκασε τον Υιόν Του για να σωθούμε εμείς. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής λέγει ότι εμείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτον αγάπησε μας και δίκασε τον Υιόν Του που δεν είχε κάνει στο κάτω-κάτω έστω και ένα μικρό αμάρτημα. Καθώς ο προφήτης Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο 9 στίχο φωνάζει και λέγει για τον Χριστό, ο σαμαρτίαν ουκ επίησε, ο δε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο 2 Κορινθίους επιστολή 21 στίχο λέγει, τον γάρ μη γνώντα αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτία επίησε, να εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού είναι αυτό. Να, αυτός που δεν γνώρισε, δεν κατάλαβε τι θα πει αμαρτία, τον εθυσίασε ο Θεός για να γινόμαστε εμείς δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός στο 8ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη 46 στίχο ρωτά τους γραμματείς και φαρισαίους και τους λέγει, τις εξ ημών ελέγχει με υπέρ αμαρτίας, ποιος από εσάς είναι σε θέση να με ελέγξει ότι έχω κάνει αμαρτίες? Και κανείς δεν βρέθηκε να τον κρίνει. Τέλος, ο μετανοήσαντας ληστής επάνω στο σταυρό αποστόμωσε τον άλλο ληστή που κατηγορούσε τον Χριστό και του είπε, και εμείς μεν δικαίως, άξια γάρ ον επράξαμεν απολαμβάνουμε, ούτως δε ο δεν άτοπον έπαρξε. Έτσι ο Θεός δίκασε το Υιόν Του για να σωθούμε εμείς. Γι' αυτό αν θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, όχι με τη γλώσσα ούτε με το στόμα, αλλά με την καρδιά πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό εδώ λέγει, εμείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος αγάπησε μας. Τέλος, πρέπει να γνωρίσουμε και τούτο, ότι παρακάτω στη συνέχεια, στην ίδια περικοπή 20-21 στίχος, λέγει ο Ιωάννης, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες την, ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, των Θεών ον ουχε εώρακε, πώς δύνατε αγαπάν? Και ταύτη την εντολήν έχουμε από αυτό, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Για κανείς λέγει ότι αγαπάω τον Θεό, το πιστεύω, το σέβομαι, αλλά αυτός ο άνθρωπος
δεν αγαπάει τον αδελφό του και το μισεί, είναι ψευταράς. Και είναι ψευταράς επειδή, ενώ δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον είδε και τον βλέπει πάντοτε, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που ποτέ δεν τον είδε? Και αυτή την εντολή μας έδωσε εδώ ο Χριστός. Όποιος θέλει να αγαπήσει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Τέλος, για να αγαπήσουμε πραγματικά με την καρδιά τον Θεό, πρέπει να αγαπήσουμε και τους αδελφούς μας. Και να προσθέσω κάτι, ότι πολλές φορές μας κατηγορούν εμάς τους πιστούς ότι ζούμε με τον διαρκή φόβο του Θεού, αφού χρησιμοποιούμε και τον όρο ότι αυτός είναι θεοφοβούμενος. Αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Άρα ένας που είναι πραγματικά πιστός δεν φοβάται τον Θεό και ούτε έχει την έννοια του φόβου η λέξη θεοφοβούμενος, αλλά είναι αντίστοιχη προς το θεοσεβούμενος. Σέβεται το Θεό, ναι, και αγαπά το Θεό, δεν τον φοβάται ο πιστός το Θεό, όπως το έδειξαν ξεκάθαρα όλοι εκείνοι οι οποίοι με τη στάση του βίου τους αγίασαν, όχι επειδή φοβούνταν τον Θεό, αλλά επειδή αγαπούσαν το Θεό και έπρεταν το θέλημά Του. Να περάσουμε στην επόμενη γιορτή. 3 Οκτωβρίου είναι Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 17ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων, στίχη 16 έως 34. Εδε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνητο το πνεύμα αυτού είναι αυτό, θεωρούντι κατήδωλον ους αντιπόλη. Διαλέγεται μεν ούνι τη συναγωγή της Ιουδαίας και των συμβωμένων, και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέρα προς τους παρατηχάνοντας. Την έζη των επικορίων και των στικών φιλοσόφων συνέβαλαν αυτό και την εισέλεγον, τι αν θέλει ο σπερνολόγος ούτως λέγει, ιδέ ξένον δαιμονίο δοκή καταγγελεύση είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση εδίδασκεν αυτούς. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των άριων πάγων ήγεγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τις υπό σου αυτή η υπομένη, η υπό σου λαλωμένη διδαχή, ξενίζοντα γάρτενα εις φυρίστα σοκάσμο, βολόμεθα ούν γνώμε τι αν θέλει ταύτα γίνει, αθενέδε πάντες και επιδημούντες ξένοι, Ισουδέν έτερον ευκαίρον, Ισουδέν έτερον ευκαίρον, το ακούειν, ή λέγειν τι και ακούειν και νότερο. Ή λέγειν τι ακούειν και νότερο. Σταθίζει ο Παύλος μέσω του Αριού Πάγου έφη. Άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δαιμονιστέρος εμάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθυρών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών, ενώ επιγέγραπτο γνώστο Θεό ον ουν αγνού της ευσεβείται. Τούτον εγώ καταγγέρω ημίν. Ο Θεός ο οποίος είσαι στον κόσμο και πάντατε εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύρος υπάρχουν, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Ο δε υποχερών ανθρώπου θεραπεύεται προς διόμεν όστινος, αυτός ζητούς πάση ζουήν και πνοήν και τα πάντα. Επίσης έτεξε ενός αίματος παν έθνους ανθρώπων κατοικίν επί παν το πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταλμένους καιρούς και τα σωροθεσίας και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών ζητήν αυτών ή άραγε ψηλαφίες αυτών και έβρε και έγε ούμακρα από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες του καθημάς ποιητών, η ρίκαση του γάρ και γένος εσμέν. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, ούκο φίλουμε νομίζει χρυσό ή αργύρου, ή λίθο χαράγματι, τέγνης και θυμίσους ανθρώπων. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπη πάση παντακού μετανοήν. Διότι έστησε η μέρα εν η μέλη κρίνει την οικομένη εν δικαιοσύνη εν ανδρείου ο όρισεν πίστην παρασκόν πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημένα χλέβαζον δε είπων ακουσόμι θα σου πάρουν περ τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήθε εκ μέσου αυτών. Την είσαι άνδρος κολληθέντης αυτού επίστευσα ενείς και Διονύσιος ο Αριοπαγίτης και γεννή ο ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Εδώ θέλω να κάνω 3 σχόλια.
ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα και την Πόθιο πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Θεσσαλονίκη. Και κατά τη συνήθεια που είχε ο Παύλος, επί τρεις ολόκληρες εβδομάδες πήγαινε και μιλούσε στα συναγάς των Ιουδαίων. Μιλούσε για τον Χριστό και έδειχνε από την Αγία Γραφή, από την Παλιά Διαθήκη, προφητείες που είχαν προφητεύσει οι προφήτες για τον Χριστό. Και έλεγε ο Παύλος στους Ιουδαίους ότι σύμφωνα με όλα αυτά ο Χριστός έπεθε να σταυρωθεί, να ταφεί, να αναστηθεί. Και αυτός είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς τον εγώ Κυρίστο, τον εγώ Κυρίτο. Οι Ιουδαίοι όμως όχι μόνο δεν πίστευαν αυτά που έλεγε ο Παύλος, αλλά ξεσήκωσαν το λαό και έδιωξαν τον Απόστολο Παύλο από την Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο Παύλος πήγε στη Βέρεια και πήγε και εκεί στη Βέρεια στα συναγωγάς των Δέων και κήρυτε τον Χριστόν. Οι Βέρεοι όμως ήταν ευγενείς άνθρωποι και άκουγαν αυτά που λέγει ο Παύλος, αλλά και ήδη διάβαζαν την Αγία Γραφή να δουν αν συμφωνούν σύμφωνα με αυτά τα λεγόμενα του Παύλου. Όταν άκουσαν οι Ιουδαίοι από την Θεσσαλονίκη ότι και στη Βέρεια εκηρύθηκε ο λόγος του Θεού από τον Παύλο, πήγαν εκεί και άρχισαν να διώξουν και από εκεί τον Απόστολο Παύλο. Τότε οι μαθητές, οι αδελφοί πήραν τον Απόστολο Παύλο και τον οδήγησαν μέχρι την Αθήνα. Έμεινε όμως στην Βέρεια ο Σίλας και ο Τιμόθεος με διαταγή του Παύλου ώστε γλίγορα να έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος ενώ περίμενε στην Αθήνα το Σίλα και το Τιμόθεο, το πνεύμα του ερεθίζεται, εξοργίζεται, διότι είδε την πόλη των Αθηνών να είναι γεμάτη αγάλματα, βωμούς, σεβάσματα που πίστευαν και λάτρευαν οι Αθηναίοι. Εν τω μεταξύ μιλούσε στα συναγωγάς των Ιουδαίων και όλους αυτούς που έβρισκε στην αγορά. Μιλούσε για τον Χριστό και για την Ανάστασή Του. Οι Επικούροι όμως και μερικοί φιλόσοφοι είπαν αναμεταξύ τους, τι θέλει να μας πει αυτός ο φλίαρος, αλλά έλεγαν ότι κήρυξε κάποιο ξένο θεού μας διδάσκει, διότι ο Παύλος εδίδασκε και μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού. Οι Αθηναίοι όμως και όλοι αυτοί οι ξένοι που κατοικούσαν στην Αθήνα ήθελαν να μάθουν κάθε μέρα κάτι καινούργιο πράγμα. Έτσι πήραν τον Απόστολο Παύλο, τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει εκεί, για να μάθουν τα ακριβέστερα αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και το τρίτο που θέλω να πω, ο Παύλος στάθηκε ενώπιν του Αριού Πάγου και μίλησε ευγενικά στους Αθηναίους. Αν θα ήταν κανένας άλλος, αγαπητοί Απόστολοι, θα τους κατηγορούσε και θα έλεγε, άνδρες Αθηναίοι, είσαστε ειδωλάτροι, πιστεύετε σε αγάλματα, βωμούς, σεβάσματα, έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι θα τους έλεγε, θα τους κατηγορούσε. Εν τότες όμως, ο Παύλος τους μίλησε ευγενικά και τους είπε, άνδρες Αθηναίοι, σας βλέπω να είσαστε πάρα πολύ θρήσκοι άνθρωποι και είσαστε πολύ θρήσκοι διότι όπως περπατούσα στους δρόμους και στα πλατείας είδα τα αγάλματά σας, τους βωμούς, τα σεβάσματά σας, είδα ακόμα επάνω σε ένα βωμό μια επιγραφή που λέγεται άγνωστο Θεό, αυτόν τον άγνωστο Θεό που εσείς αυτή τη στιγμή αγνοείτε να σέβεστε, σας κηρύττω εγώ. Αυτός ο άγνωστος Θεός είναι ο Θεός που επίησε τον κόσμο, τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτά. Και ο δημιουργός του σήμαντος, δεν μπορούμε, λέγει ο Παύλος στους Αθηναίους,
να τον σεβόμαστε και να τον πιστεύουμε με αγάλματα, με βωμούς, με εικόνες και με ζωγραφιές που κάνουν οι καλλιτέχνοι και με αργύρο και χρυσίου. Αλλά μπορούμε να τον δούμε με τα πνευματικά μας μάτια τον αόρατο Θεό λέγει. Και έπειτα τους μίλησε ότι ο Θεός έκανε ημέρα που θα κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα με κάποιον άνθρωπο, Ιησούν, τον αιών του, τον Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Όταν άκουσαν οι Αθηναίοι ανάσταση νεκρών, άλλοι εχλέβαζαν, άλλοι είπαν, θέλουμε να σε ακούσουμε ξανά για το θέμα αυτό. Κι έτσι ο Παύλος ανεχώρησε από τον Άριο Πάγο. Μερικοί όμως που άκουσαν τη διδασκαλία του Παύλου επίστευσαν και τον ακολούθησαν και μεταξύ αυτών ήταν ο Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα ονόματι Δάμαρης και μερικοί άλλοι μεταξύ αυτών. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος εμίλησε ευγενικά στους Αθηναίους. Και να προσθέσω εγώ ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπα όταν ανέγνωσε στην πρώτη περικοπή προς Κορινθίους, ότι ήταν φημισμένοι για τον πλούτο και την ακολασία οι Κορίνθοι, αλλά εκεί δίνει έμφαση ο Απόστολος Παύλος και μένει πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Εδώ είδε ότι τα αυτιά των Αθηναίων που αγαπούσαν πολύ τη φιλοσοφία δεν είχαν διάθεση να ακούσουν τη διδασκαλία περί του Χριστού και της Αναστάσεως Του. Γι' αυτό και μας λέει ότι αποχώρησε εκείνο το βράδυ, είπαν θα σε ξανακούσουμε, ναι, αλλά το πιθανότερο είναι να μην τον ξανακάλεσαν και να μην τον ξανάκουσαν. Και ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Αθήνα για την Κόρινθο. Έτσι. Και να περάσουμε στην τελευταία γιορτή. 18 Οκτωβρίου είναι Λουκά του Ευαγγελιστού και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο Κολοσσαίης Επιστολή, στίχοι 5 έως 18. «Εν σοφία περπατείτε προς τους έξω των καιρών εξαγοραζόμενοι, ο λόγος ημών πάντοτε εγχάρετη αλλά τυρτημένος, εδένε προς δι' εμάς ενή εκάστο ημών αποκρίνεστε. Τα κατεμέ πάντα γνωρίσει εμήν τυχικός ο αγαπητός αδερφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίου. Όν έπεψα προς εμάς σε αυτό τούτο η αγνώτα περιμόν και παρακαλέσει τας καρδίας ημών. Συν ονεσίμα το πιστό και αγαπητό αδερφό, ως εις την εξημών πάντα ημίν γνωριούσι τα όδε. Ασπάζεται μας Αρίστακος ως συναγμαλτός μου και Μάρκος ο ανεπιός Βαρνάβας, περίου ελάβε την εντολάς. Εάν έρθει προς εμάς δέξεστε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Υιός του, ιόντες εκ περιτομής, ούτε μόνη συνεργή στη βασιλεία του Θεού, ήτενες εγνήθησάμι παρηγορία. Ασπάζεται μας η παφράς ο εξημών δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος περιμόν, ή να στείτε τέλη και επιπληρωμένη εμπαντή θελήματι του Θεού. Μαρτυρώ γάρ αυτό ότι έχει ζήνω πολύ περιμόν και τον εν Λαοδοκία και τον εν Ιεραπόλη. Ασπάζεται μας Λουκάς ο αγαπητός, ο γιατρός ο εκωτός και δημάς. Ασπάσαστε τους εν Λαοδοκία αδελφούς και νεφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησία. Και όταν αναγνωστή παραμείν η επιστολή, πείσατε είναι και την Λαοδοκαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκ Λαοδοκίας είναι και εμείς αναγνώτη. Και είπατε αρχή που βλέπετε διακονία, ειν παρέλαβε σε Κυρίο, είναι αυτήν πληρείς. Ο ασπασμός τη εμίχηλη Παύλου. Νημονεύεται μου των δεσμών, η χάρις με θυμών. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Παύλος διδάσκει εδώ στους πιστούς, στους χριστιανούς να συμπεριφέρονται με ευλάβεια, με ευσέβεια στους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους. Και λέγει με σοφία να περπατάτε ευλαϊκά και ο λόγος σας να είναι αρτημένος με αλάτι, να ξέρετε τι πρέπει να απαντήσετε στον καθένα, να μην μιλάτε άπρεπα λόγια. Και όπως λέγει παραδείγματος χάρη στο 4ο κεφάλαιο Εφεσίους επιστολή 29 στίχο
πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών, μη εκπαιρευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομή της χρίας, να δω χάρη της ακούγηση. Βρωμερός λόγο από το στόμα σας να μην βγαίνει. Αλλά να είναι αγαθός, καλός, ώστε αυτοί που σ' ακούν να ωφεληθούν. Έτσι εδώ λέγει με ευλαβικά, με ευσέβεια να μιλάτε σε εκείνους που είναι έξω της Εκκλησίας. Διότι οι χριστιανοί είναι σαν πρόβατα ενώπιον λύκων μπροστά στους άλλους ανθρώπους και θα σας κατηγορήσουν. Να, παραδείγματος χάρη, όπως ο Χριστός στο 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίου Ευαγγέλου, 16 στίχο, όταν στέλνει τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του, τους λέγει, «Ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εμέσου λύκων, γίνεστε ον φρόνιμ ως Ιώφης και ακέρι ως επεριστρέ». Να, σας πρόβατα, σας στέλνω μπροστά στους λίγους, στους αγρίους, στους απίστους ανθρώπους. Γι' αυτό να γίνεστε φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. Ο διάβολος και ο σατανάς προτού συλλαμβάνει για όργανό του το φίδι, ώστε διαμέσου φιδιού να μιλήσει ο διάβολος και να πλανήσει τους πρωτοπλάστους, ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού. Καθώς διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο Γένησης στην αρχή. «Ο δε όφης είναι φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επιτεζής, ον επίησε Κύριος ο Θεός». Να, ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού που επίησε Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει, «Σας στέλνω σαν πρόβατα μπροστά στους λίγους, στους απίστους, στους αγρίους ανθρώπους». Γι' αυτό να γίνεστε φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. Έτσι ο Παύλος εδώ λέει ευγενικά να μιλήσετε στους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους. Αλλά καθώς και ο ίδιος ο Χριστός λέγει τον εαυτό του ότι είναι το φως του κόσμου, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Έτσι και οι πιστοί, οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου. Καθώς στο 5ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλων, επί το όρος ομιλία, μετά τους μακαρισμούς, 14-16 στίχος, λέγει στους Αποστόλους ο Χριστός, «Εμείς είστε το φως του κόσμου, ού δύναται πόλης κρυβήν επάνω όρους κειμένη. Ο δε και ο συλλήγνων και τη θέσαν αυτών υπό του μόδιον, αλλά επί τη λιγνία και λάμπει πάση τη συντεκία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπρωσε των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσουσε το Πατέρα ημών των εν τους ανείς». Εσείς οι μαθητές, οι πιστοί, οι χριστιανοί, είσαστε το φως του κόσμου. Και όπως μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε ένα βουνό και δεν μπορεί να κρυφθεί διότι φαίνεται από παντού, έτσι και εσείς δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Είσαστε σαν τη μύγα στο γάλα. Και αναφέρει ένα παράδειγμα και λέγει, «Κανείς δεν ανάβει ένα λιγνάρι, μια λάμπα, και την κρύβει κάτω από το τραπέζι, από τον καναπέ ή από το κρεβάτι, αλλά τη βάζει πάνω στο λιγνοστάτι, επάνω στο τοίχο την κρεμάζει, να φαίνεται όλο το σπίτι. Έτσι και εσείς είσαστε φως του κόσμου». Γι' αυτό εδώ ο Παύλος λέγει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αλλά και έξω της Εκκλησίας. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος εδώ τελειώνει την επιστολή του και την σφραγίζει με τους εξής λόγους. «Μνημονεύεται μου των δεσμών, να θυμηθείτε τα δεσμάς, να θυμηθείτε τα σφυλακάς και τους δουλμούς». Πράγματι, οι πιστοί, οι χριστιανοί πρέπει να θυμηθούμε όλα αυτά που πέρασαν οι Απόστολοι. Γιατί? Να, γιατί, διότι ο διωγμός εναντίον των χριστιανών δεν ήταν μόνο στο 1ο αιώνα, αλλά και στο 21ο αιώνα υπάρχει και μέχρι τη συντηλία θα υπάρχει. Διότι θα διωχθούν, δεν είπε ο Χριστός, «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο και ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν».
Και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Πάντες δε θέλοντες ευσεβοζήν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται και ότι δι' απολό θλίψιον δι' ημάς εις τη Βασιλεία του Θεού». Έτσι, για να μπορούμε να σταθούμε στερεί εδώ στην πίστη, την Αγία του Χριστού και όλες αυτές οι μπόρες που θα έρθουν επάνω μας να τις αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό πρέπει να θυμηθούμε κάθε λεπτό και κάθε μέρα τα δεσμάς, τα φυλακάς, τους δογμούς του Παύλου, των άλλων Αποστόλων, των Αγίων της Εκκλησίας μας, των μεγάλων Παστέρων που διώχθηκαν και οδηγήθηκαν στην εξορία, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι μεταξύ αυτών. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε και το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να μπορούμε να σταθούμε σε όλες αυτές τις δίψεις, τους διωγμούς που θα περάσουμε εδώ στον κόσμο. Και να προσθέσω κλείνοντας ότι η Εκκλησία επέλεξε αυτή την περικοπή γιατί αναφέρεται και ο Ευαγγελιστής Λουκάς που ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου η καταγωγή ήταν από την Αντιόχεια και βλέπουμε και ένα ακόμη ότι ο Απόστολος Παύλος έστειλε επιστολή και σε άλλη πόλη της Μικράς Ασίας, τη Λαοδίκεια, η οποία όμως έχει χαθεί και δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό της. Το αναφέρει όμως εδώ ότι στείλτε την επιστολή στη Λαοδίκεια να τη διαβάσουν και εσείς να διαβάσετε την επιστολή που έστειλα στους Λαοδικείς. Μερικοί όμως λένε ότι ήταν στη Λαοδικεία, αλλά άλλοι λένε ότι η επιστολή που λέει για την Λαοδικεία ονομάζει προς Εφεσίους. Έτσι λένε τώρα μερικοί. Μάλιστα. Το έχεις διαβάσει σε κάποια... Όχι, ακουστά το έχω, ακουστά το. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε με κάτι όπως κάθε εκπομπή. Για να κλείσουμε και την τρίτη αυτή ομιλία, ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, είδαμε ότι όλες οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν για τον Χριστό. Δεύτερον, είδαμε ότι ο Παύλος μας διδάσκει να προσευχόμαστε. Τρίτον, είδαμε ότι ο Παύλος μας διδάσκει πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τέταρτον, είδαμε ότι ο Παύλος κάνει διάκριση μεταξύ πιστών και απίστων για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πέμπτον, είδαμε ότι την Εκκλησία την επίησε ο ίδιος ο Χριστός. Έκτον, είδαμε ότι για να αγαπάμε με την καρδιά το Θεό πρέπει να έχουμε ανάμεταξύ μας αγάπη. Έβδομον, είδαμε πόσο ευγενικά εμίλησε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Και τέλος, όγδον, για να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι σε όλες αυτές τις δοκιμασίες που θα περάσουμε εδώ στον κόσμο, ας αναφέρουμε καθημερινώς τα δεσμάς, τα φυλακάς, τους δογμούς των Αποστόλων, των Αγίων, των Πατέρων της Εκκλησίας και περπαντός το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Για να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι στην πίστη την Αγία του Χριστού. Αλλά για να μπορούμε να καταλάβουμε όλα αυτά πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε. Και τρίτον, να την τηρήσουμε. Αν θα πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια, 50, 80, 100 χρόνια, που θα μας χαρίσει ο Θεός να περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη και όταν θα έρθει η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά η ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με τα χωρία της Αγίας Γραφής δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι
όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην επουράνιο Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμη φορά, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.